Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας έχω πει από το κλείσιμο στο προηγούμενο κομμάτι, στην προηγούμενη ενότητα, θα κουβεντιάσουμε για τον πασχετικό ΠΑΟΚ και θα κουβεντιάσουμε να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Διότι υπάρχουν εξελίξεις. Ο Πάνε Πρέλεβιτς, όπως το είχε πει από πάρα πολύ καιρό, αποτελεί παρελθόν. Λογικά θα τον ακολουθήσουν για τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης και το ζήτημα είναι πώς θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα μπει στη διαδικασία αναζήτησης μεγαλομετόχου, θα ανοίξει μία συζήτηση με τον Ιβάν Σαββίδη και πάλι για την πιθανότητα αυτός να πάρει τον έλεγχο και ιδιοκτησιακά και της ομάδας μπάσκετ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με το μέλος της διοίκησης στην ΕΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη. Κύριε Καραμπέρη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τώρα, εσείς το ξέρατε ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι στη διοίκηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν γνωστό, το είχε ανακοινώσει επίσημα ότι αργά ή γρήγορα θα παραιτηθεί ο Πάνε Πρέλεβιτς. Θα τον ακολουθήσετε? Είναι μια διαδικασία τυπική? Την έχετε κάνει ήδη? Πώς έχουν τα πράγματα? Εντάξει, είναι ένα θέμα που πρέπει να κρίνει και ο κύριος Κατσαρίς, ο ΑΣΥΓΜΑ. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε διορισμένοι από τον ΑΣΥΓΜΑ. Σε τελευταίες συζητήσεις που είχαμε, μας είπε να περιμένουμε. Οπότε περιμένουμε την εξέλιξη με τον Πάνε τον Πρέλεβιτς, που είναι και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και θα δούμε. Δηλαδή, επισήμως ακόμα δεν έχει παραιτηθεί να πάψει να υφίσταται στο επίσημο κομμάτι της υπόθεσης, στο τυπικό? Επισήμως εννοείται με να πει ότι με υπογραφές ότι φεύγω. Ναι, δεν έχει γίνει ακριβώς ακόμα. Όχι, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή σε συζητήσεις που είχαμε ότι αυτά συνέχεια λέει, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι πάνω. Έχετε ζήσει όλη αυτή την εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Μια δύσκολη εμπειρία, ομολογουμένως, σε αυτή την προσπάθεια της εξυγίανσης, η οποία υποστηριζόταν σταθερά από τον κύριο Σαββίδη, η οποία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα αποκλειστικά χάρη στον κύριο Σαββίδη. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει η ομάδα να έχει φιλοδοξίες, έτσι δεν είναι? Να κάνει το κλικ, να ανέβει λίγο παραπάνω. Ναι, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να παλέψει πρώτη και δεύτερη θέση. Είμαστε σχεδόν 10 χρόνια στο εξωτερικό. Καλά στην υγεία μας. Έτσι. Καταφέραμε πολλά πράγματα. Καταφέραμε, μην πούμε τόσο λεπτομέρειε τι καταφέραμε, αλλά τέλος πάντων το σωματείο εκεί που κινδύνευε, το τμήμα εκεί που κινδύνευε, έφτασε στο σημείο να είναι καλά. Να μην έχει πρόβλημα με δικαστήρια, να μην έχει προβλήματα με ρυθμίσεις του ορφανού νόμου, του νόμου ορφανού, να μην έχει προβλήματα με το δημόσιο. Καταφέραμε αρκετές κατά. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε, να κάνουμε ομάδα που να πρωταγωνιστεί, όχι για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, αλλά να μπορεί να διεκδικήσει κάποιους στόχους μέχρι τόσο, όπως η φετινή, ας πούμε, που δεν μας βγήκε μέχρι το τέλος. Και αυτό ήταν λόγω ότι δεν μας περισσέψαν τα χρήματα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά. Μάλιστα, δεν ήταν τα αργά και το καλύτερο το τέλος, με τους κάποιους παίκτες να έχουν αποχωρήσει. Ναι. Αυτό ψάχναμε αυτά τα χρόνια. Το ότι η ομάδα μπόρεσε και πλήρωνε τα χρήματα και έκανε και κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό πρωταθλητισμό. Γιατί το να τερματίσει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι πολύ δύσκολο τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πιο εφικτό. Αυτό που ήταν ο στόχος μας φέτος. Και είχαμε ενημερωθεί οι πάντες και αυτοί που μπορούσαν να μας βοηθήσουν οικονομικά. Και κατά κάποιο τρόπο και ο κύριος Σαββίδης, γιατί αυτός ήταν ο ευεργέτης μας τα τελευταία χρόνια. Και από αυτόν φυσικά παίρνουμε και τα χρήματα και τα χρήματα που βοηθούσε εκεί για να κάνουμε κάποιο budget καλό, αλλά και για να πληρώνουμε τα ΠΕΗ, συν τους χορηγούς που είχαμε. Ότι φέτος θα πρέπει να κάνουμε λίγο πιο μεγαλύτερο budget ομάδας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποιους τίτλους, όπως έλεγε φυσικά ο Πρέλεβιτς, για να μπορέσουμε να μην έχουμε προβλήματα βαθμολογικά. Ναι. Γιατί πάντα, ξέρετε, μετράει πολύ η άποψη του Πάνε, είναι πολύ ειδικό. Αυτή η κοιλιά, γιατί έγινε, ή μάλλον πριν μας πείτε γιατί έγινε αυτή η κοιλιά, να πω ότι έχουμε εντυπωσιακή αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση Βαρέλα, μιλώντας για το ποδόσφαιρο. Έχουμε ανατροπή των δεδομένων, για να είμαι πιο ακριβής. Ο Βαρέλα, ο οποίος φαίνεται ότι επιστρέφει σε συζήτηση παραμονή στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες απάντησε αρνητικά στην πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έχει ανεβάσει και μια ανάρτηση στο Instagram με τα παιδιά του, τα οποία επικαλείται ή, αν θέλετε, τα παρουσιάζει ως το λόγο για τον οποίο μεταπίστηκε και συζητάει ξανά, αν δεν το έχει συμφωνήσει ήδη, την παραμονή του στον ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της κοιλιάς? Κάποια στιγμή ο κ. Σαββίδης είχε υποσχεθεί κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έδωσε στο σύνολό του? Υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα? Τι έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες να πούμε ότι δεν έδωσε. Θα έλεγα ότι και εμείς δεν κάναμε, ίσως όπως έχει πει και ο Πάνε, ότι δεν έκανε τη σωστή κίνηση τις
πίστεψα άλλα πράγματα στην αρχή. Δεν βγήκαν τέλος πάντων οι χορηγίες, δεν βγήκαν αυτά που περιμέναμε. Δεν ήρθαν τα χρήματα στην ώρα όταν έπρεπε. Υπήρχε μια δυσανασχέτηση από τους ξένους και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα το να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι φέτος είχαμε πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό υλικό. Ο προπονητής καταπληκτικός και πιστεύω ότι θα προχωρήσει στο μπάσκετ σε μεγαλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να διεκδικούμε το κύπελλο. Το χάσαμε από ένα σουτ, αν θυμάστε και το πέναλτι. Εμείς ο φτωχός ο ΠΑΟΚ έτσι πως ήταν. Και φτάσαμε στο σημείο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το να μπούμε στη Final Four του Champions League. Που ήταν και αυτός ο σκοπός μας. Το είχαμε βάλει από την αρχή. Και πολύ σημαντικό στόχος. Θέλαμε να φτάσουμε στον ΠΑΟΚ και να του δώσουμε την ευκαιρία του φιλάθλου φυσικά να διεκδικεί κάποιους στόχους, κάποια τρόπε, γιατί είχαμε μείνει πολλά χρόνια να το πείσουμε. Και αυτό βεβαίως νομίζω καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί από αυτό το χώρο προέρχεστε, από το χώρο των φιλάθλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, το έχει παράπονο ο κόσμος, είναι απογοητευμένος, δεν βλέπει μια ομάδα η οποία να μπορεί να διεκδικεί υψηλούς στόχους και αυτό μάλλον τον έχει κρατήσει μακριά από το γήπεδο. Δικαίως πιστεύετε ή λίγο ο κόσμος θα μπορούσε να είναι πιο κοντά? Κατά κάποιο τρόπο δικαίως, γιατί το έχει συνειδήσει το τμήμα μπάσκετ να παίρνει να διεκδικείται κατά κάποιο τρόπο. Φυσικά κάποια ομάδα όταν ξεκινά και βλέπει ότι έχει προβλήματα πρέπει να τη στηρίξει. Εμείς δεν είχαμε τόσο την ίσπραξη του φιλάθλου, του εισιτήριου ας πούμε, που ήταν ένα επιπλέον έσοδο για μας που θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κάπου. Αλλά απ' την άλλη, ο κόσμος μην ξεχνάτε ότι αυτόν τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε τώρα όλοι, γενικά μιλάω για τον ΠΑΟΚ, τον έφτιαξε ο κόσμος του. Το μεγάλο ΠΑΟΚ τον έφτιαξε ο κόσμος του. Και τώρα φυσικά υπάρχει ηγέτης που καλύτερα τον κάνει παγκόσμιο. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος, δεν θα υπήρχε ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε από τον κόσμο δεν πρέπει να ζητάμε πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να ζητάμε είναι τη στήριξη του κόσμου. Τι θέλει να δει ένα νοικοκυριωμένο τμήμα, να μην χρωστάει, να μην έχει προβλήματα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο το να διεκδικεί συνέχεια τίτλους ή να παίρνει τίτλους. Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ πιστεύω γιατί ότι αυτό και έκανε. Στο κομμάτι της νοικοκυροσύνης τα καταφέρατε. Κουράστηκε του κ. Σαββίδη. Ναι. Εκείνο που δεν τα καταφέρατε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν είχατε τις δυνατότητες οικονομικές για να το επιδιώξετε, είναι τις επιτυχίες. Κουράστηκε όμως ο κόσμος και Κανελάκη να προσπαθεί να φτάνει ομάδα κάπου και κάποια στιγμή πάλι να διαλύεται. Δηλαδή, φτάσαμε τόσο. Πήγαμε τόσο καλά φέτος και πάλι από τον Μάρτιο και μετά ήρθαν τα προβλήματα. Άρα, ποια είναι η λύση από εδώ και πέρα, δηλαδή, τι είναι απαραίτητο από εδώ και πέρα για το πασχετικό ΠΑΟΚ για να μπορέσει να φτάσει σε επίπεδο να διεκδικήσει? Ιδιοκτήτης. Μια λύση. Ούτε καν επενδύτης. Ιδιοκτήτης, φυσικά, για να έρθει ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να έχει κάποιο ωφέλη. Αν υπάρχει κάποιο που δεν έχει άμεση σχέση με τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό ο ιδιοκτήτη, όπω καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί να βάλει κάποια χρήματα κάθε χρόνο. Θα πρέπει φυσικά ο άνθρωπο να παίρνει πίσω. Έτσι. Μιλάμε για ένα μπάσκετ, ένα ελληνικό μπάσκετ που αυτή τη στιγμή το ξέρετε εσεί, υπάρχει μια αναξιοπιστία. Υπήρχαν δύο ομάδε που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, οι υπόλοιποι συμπληρώναν το πρωτάθλημα. Τώρα υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχουν από πίσω χορηγίε σε όλε τι ομάδε. Του χρόνου τι θα γίνει, θα μειωθούν τα έσοδα. Είναι ακόμα πιο χειρότερο. Οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή το να βρεις έναν ιδιοκτήτη είναι λίγο, θα έλεγα, δύσκολο. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν κάποιες κινητοποιήσεις στο σύλλογο, στο τμήμα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά δεν έχει κάτι ανακοινώσιμο ακόμα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Συζητάει και η διοίκηση και φυσικά μαζί και με τον ΑΣ, γιατί πρέπει να ενημερώνονται όλοι. Και δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι, το θέμα βεβαίως είναι για να μπορέσει να έχει κάτι ο ΠΑΟΚ και να προχωρήσει με έναν ιδιοκτήτη, όπως είπατε, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσει τον κύριο Σαββίδη και νομίζω ότι είναι και το ηθικό και το λογικό. Διότι ο κύριος Σαββίδης όλα αυτά τα χρόνια, εσείς ενδεχομένως να ξέρετε και μελετομέρειες, έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα. Μπορεί η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να βγει αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση επενδυτή, χωρίς να ρωτήσει πρώτα τον κύριο Σαββίδη ποια είναι η γνώμη του? Όλα θα γίνουν ρωτώντας και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Κατσαρή. Καλά, τον κύριο Κατσαρή είναι δεδομένο, γιατί είναι ο πρόεδρος του Ραστέχνη. Είναι και για τους δύο, φυσικά, έτσι. Ο κύριος Σαββίδης φυσικά και πρέπει να ρωτηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει, να γίνει μεγάλο μέτωπος αύριο. Να πει ότι εγώ με τα χρήματα, μετοχοποιώ τα χρήματα, με που, τα χρήματα που έχει βάλει. Αλλά επειδή εγώ καταλαβαίνω πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο δυνατός οικονομικά, είναι και παοξής. Και καταλαβαίνω ότι θέλει να βοηθήσει, αυτό μας δείχνει λοιπόν, αλλά θέλει το δικό του τρόπο.
κάθε άνθρωπος θέλει το δικό του. Εγώ ξέρετε, το έχω ως ερωτηματικό γιατί δεν έχει κάνει αυτό το βήμα ο κ. Σαββίδης. Δηλαδή, προσωπικά μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο για τον κ. Σαββίδη σε σχέση με τα χρήματα τα οποία επενδύει στο ποδόσφαιρο να κάνει μια αντίστοιχη, πολύ μικρότερη επένδυση και να κάνει τον πάγο τα λεπτά και στο παστίδι. Δεν το κάνει. Είναι τα εγγυημένα συμβόλαια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, όπως το λέτε. Πολλές φορές με ρωτήσει αυτό το θέμα. Είπε να βάλω κάποια χρήματα να την κάνω και όταν λέει κάποια χρήματα δεν εννοεί ένα δύο εκατομμύρια. Θα φτιάξω την ομάδα, θα πάρω το πρωτάθλημα, θα βγω Ευρωλίγκα. Έχει ερωτήσεις που ήταν πολύ σοβαρές. Τι να απαντήσουμε δηλαδή εμείς, αφού δεν μπορείς πια να πεις Ευρωλίγκα, αλλά και στα συμβόλαια. Και όταν το απαντήσαμε αρνητικά, για ποιο λόγο τότε να βάλω τα ρίξω τα χρήματα. Διερευνήσατε από την Ευρωλίγκα, από τον κύριο Μπερτομέου, την πιθανότητα, εφόσον υπάρχει ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας όπως είναι ο κύριος Σαββίδης, να σπάσει αυτό το δεδομένο με τα γηγούμενα συμβόλαια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ή να μην σπάσει, να πάει και τρίτη ομάδα από την Ελλάδα. Δεν προχωρήσαμε τόσο πολύ, τουλάχιστον αυτό που ξέρω, δεν ξέρω αν το έχει κάνει ο Μπανέ, για τον Μπανέ, επειδή έχει κατευθείαν σχέσεις και με τον κύριο Μπερτομέου αλλά και από τη μεριά του Champions League, μπορεί να το έχει συζητήσει. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μας είπαν ότι για να μπει στην Ευρωλίγα πρέπει να πληρώσεις. Για να πάρεις wildcard. Το ξέρετε και εσείς, δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι εμένα με ρωτούσατε αυτή τη στιγμή τι θα ήθελες να έχεις. Να έχεις ένα νοικοκυριμένο τμήμα ή να έχεις ένα τμήμα που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό φέτος και του χρόνου πάλι να ψάχνει. Θα σου έλεγα το νοικοκυριμένο τμήμα, τουλάχιστον για αρχή, και αυτό μόνο μπορεί να μας το δώσει ο κύριος Σαββίδης. Να συντηρηθεί λέει, το τμήμα και αύριο μεθαύριο να βρεθεί ένας ιδιοκτήτης με τη σύμφωνη γνώμη και του κύριου Σαββίδη να προχωρήσουμε. Πόσα λεφτά έχει βάλει ο κύριος Σαββίδης στην υπόσχεση? Είναι πολλά. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να το πω. Ναι, είναι αρκετά τα χρήματα. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχει εξυπηρετήσει πλήρως όλη αυτή την ιστορία της καθάρισης του άρθρου 44, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Μας έχει βοηθήσει στο να, μην μπορέσουμε, να μην βρούμε δυσκολίες να πληρώσουμε το άρθρο 99. Το νόμο Ορφανού, που ήταν, αν θυμάστε, το 2007 δόσεις να πληρώσει η κάθε ΚΑΕ, σε τρίτους κάποια χρέη και κάποια δικαστήρια που είχαμε. Όλα αυτά έχουν κλείσει. Ο ΠΑΟΚ έχει απαλλαγεί το ΙΚΑΕ από... Δεν κινδυνεύει από πουθενά από τέτοια πράγματα. Υπάρχουν όμως χρήματα ακόμα. Υπάρχουν κάποια πως έχουν κάποια εταιρεία που μπορεί και τα ανακοινώνει. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει φετινή χρονιά. Που θα είναι ένα βάρος, θα δημιουργήσει άνοιγμα αυτή. Που θα έχει ένα άνοιγμα, ναι, γιατί όπως ξέρετε κάποιοι έτσι φύγανε χωριστά. Αλλά φυσικά για αυτόν που θα θέλει να πάρει την ομάδα και να κάνει μια επένδυση, τέλος πάντων ένας ιδιοκτήτης, τη στιγμή που θα κάνει μια ομάδα 1,5 εκατομμύριο, δεν θα είναι τα 50 και τα 100 χιλιάρια το βάρος που θα χρειαστεί. Αυτά, γιατί αυτά δεν θα είναι να δώσει τα χρήματα την πρώτη στιγμή, θα είναι μέσα σε βάθος χρόνου. Τώρα, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Συζητήσεις, όπως λέτε, γίνονται με τον κύριο Σαββίδη, γίνονται με τον κύριο Κατσαρή, γίνονται ενδεχομένως με κάποιους άλλους επιχειρηματίες. Πρέπει να τελειώσουν όλα αυτά γρήγορα, να μην ψέχνονται για πολύ καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουν γρήγορα, γιατί το να γίνει μια ομάδα, θα μου πείτε στο μπάσκετ, γίνεται εύκολα η ομάδα, αλλά το να κάνεις μια ομάδα που του χρόνου θα βολοδένεις, δεν νομίζω ότι θα είναι και το πιο σωστό για το ΠΑΟΚ μετά τη φετινή χρονιά. Θα πρέπει του χρόνου να δείξουμε κάτι, ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τελειώσουμε ίσως αύριο, μεθαύριο, την άλλη ομάδα, να έχουμε τελειώσει το θέμα και να πούμε στη διαδικασία. Ποιος είναι αν θα συνεχίσει ο προπονητής, γιατί ο προπονητής τελειώνει το συμβόλαιο του τελειώνει. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει το προπονητή. Δηλαδή με κάποιους παίκτες που έχουμε, θα τους κρατήσουμε, θα τους κρατήσουμε. Τους ξένους που χρειαζόμαστε. Το προπονητικό κέντρο έχει πολλά, είναι μια επαγγελματική ομάδα. Πολλά, είναι μια επαγγελματική ομάδα. Ακούω και το ακούω και τώρα τελευταία, το άκουγα και παλαιότερα, ως κριτική σε όσους που ήσασταν στην διοίκηση, ότι ενδεχομένως δεν έπρεπε να φύγετε νωρίτερα και ο πρέλευσης να παραιτηθεί νωρίτερα και εσείς οι υπόλοιποι να φύγετε νωρίτερα. Ότι ενδεχομένως θα έπρεπε με βάση όσα γινόταν τα προηγούμενα χρόνια να μην μείνετε τόσο πολύ την εντύπωση ότι είστε επιδομένοι στις καρέκλες σας. Τα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος εσείς. Έχετε αφισβητηθεί. Έχετε να δώσετε μια απάντηση σε όλα αυτά. Πολλές. Η πρώτη έχει να κάνει με την καρέκλα που λέτε. Για να είσαι επιδομένος σε μια καρέκλα πρέπει να είσαι έμπιστος. Εμείς όταν μπορούσαμε βάζαμε για την τσέπη μας. Να το τελειώσουμε λοιπόν αυτό το ένα θέμα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει ότι στα εύκολα είναι κάθεσαι και τις απολαμβάνεις τη νίκη, την ήττα, ξέρω εγώ.
δύσκολα που θέλει το σωματείο, εκεί πρέπει να φανεί και εκεί πρέπει να το κρατήσει. Mm. Το να φύγω εγώ προσωπικά για μένα, μιλούσα, δεν μιλούσα για του άλλου κυρίω. Μπορούσα να πάσα στιγμή, μπορούσα τότε που έγινε η διαφωνία με το θέμα του δύο χρόνια, το θέμα του Μαρκόπουλου. Που εγώ διαφώνησα και το ψηφίσαμε και ήμουν από αυτού που, όχι για την ικανότητα του Θεοδόρου, αλλά διαφώνησα γιατί για ποιο λόγο να διώξω τον Μαρκόπουλου, είχα πει τότε, από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω τον πρωταθλητισμό, για ποιο λόγο να βάλουμε στο κεφάλι μα άλλα χρήματα. Τέλος πάντων, διαφώνησα. Μπορούσα να φύγω και τότε. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν το σωστότερο και για τη διοίκηση και για του ανθρώπου που περιβάλλουν την ομάδα το να σηκώνεις και να φεύγεις από την ομάδα. Στο κάτω-κάτω, κύριε Κανελάκη, εμείς μπήκαμε εκεί για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να μειώσουμε τα χρέη. Ήμασταν τυχεροί που ήταν ο κύριος Σαββίδης, που σώθηκε από τον κύριο Σαββίδη. Να πούμε ότι σωθήκαν πολλοί παραγόντες μέσα από την ΕΠΑ. Γιατί ήταν η διοίκηση του κύριου Πανελού, η διοίκηση του κύριου Ψωμιάδη Γαλατσόπουλου, η διοίκηση του κύριου Δρόσου. Ναι, ο Βασίλη Κονομίδη, όχι. Και στο τέλος η διοίκηση του κύριου Κανότα. Όλα αυτά ήταν χρέη. Και μέσα από αυτά τα χρέη, ο κύριος Σαββίδης λοιπόν έβγαλε μια ομπρέλα, τους προστάτευσε όλους και πληρωθήκαν χρέη. Ναι, θα είχαν προσωπική ευθύνη, λέτε, αν δεν είχε ο κύριος Σαββίδης. Ήταν υπογεγραμμένα είτε με τους νομοφανούς. Όλοι αυτοί που λέτε λειτουργήσαν ως διευθύνοντες σύμβουλοι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς και πρόεδρος διευθύνοντες σύμβουλοι, βεβαίως. Καταλάβατε λοιπόν ότι έβαλε μια ομπρέλα ο άνθρωπος που να είναι καλά εκεί που είναι. Και θα σας πω και ένα σχόλιο για τον πατέρα μετά. Έβαλε μια ομπρέλα και μπόρεσε και κάλυψε το τμήμα. Αυτός, μάλιστα, ο κύριος Σαββίδης μας είχε πει το εξής. Εγώ, παιδιά, βρίσκομαι εδώ για να μην μπορέσει ποτέ ο ΠΑΟΚ σε κανένα τμήμα να πάθει κάτι. Mm. Από εκεί και πέρα, όποιος είναι μαντάς, έτσι ακριβώς θα σας το πω, έτσι μας το είπε, ας έρθει, ας βάλει τα λεφτά και ας κάνει πρωταθλητισμό. Mm. Δεν υπάρχει πιο ωραία κουβέντα από έναν άνθρωπο. Εξήγηση καθαρή. Εξήγηση καθαρή. Την έχει πει ο Πρέλεβης σε μένα, και ό,τι σας λέω στον Μοντέχη του Πρέλεβης, δεν ήμουν πάνω στις συζητήσεις. Το πιστεύω γιατί ο Πάνη είναι ένας πολύ μορφωμένο παιδί και καλός άνθρωπος, έτσι το κρίνω εγώ τέλος πάντων. Και μπορέσαμε και δεν μιλήσαμε με τον κύριο Σαββίδη. Αν με ρωτάτε λοιπόν, αν η ιδανική λύση αυτή στην ποια είναι, θα σα έλεγε ο κύριο Σαββίδη με συντηρητική πολιτική και κάποια στιγμή μόλι έρθει ένα ιδιοκτήτη να πάρει την ομάδα. Αν θέλει ο κύριο Σαββίδη. Υπάρχει περίπτωση αυτοί που σα αμφισβήτησαν και δώσατε την απάντηση τώρα πριν από λίγο τουλάχιστον σε ό,τι σα αφορά, να παίξανε κάποιο ρόλο, να επηρεάσανε λίγο το σκεπτικό του κυρίου Σαββίδη, να φτάσανε δηλαδή με αυτή του την αμφισβήτηση μέχρι τον κύριο Σαββίδη και να τον επηρεάσαν στο τι πρέπει να κάνει για τον πρόσφατο. Δεν ήταν πολλά, αλλά ο κύριο Σαββίδη είναι πανέξυπνο άνθρωπο, δεν νομίζω ότι ακούει κανένα. Mm-hmm. Αν τον φτάσανε γρήκη. Δεν νομίζω. Άρα θεωρείτε ότι έχει προσωπική άποψη. Και αυτή, να σα πω κάτι, είναι αυτή πολύ καλό. Είναι από τον Πρέλεβιτ. Έχει προσωπική άποψη. Λέτε αυτή που διαμορφώνει τι κουβέντε για όλου. Δεν ξέρει όλα, ξέρει ο καθένα τι γίνεται εκεί μέσα. Μην νομίζει. Είναι άνθρωπο που ενημερώνεται. Αλλά και αυτοί ακόμα επειδή είμαι καπρόλεπτο άνθρωπο και αυτοί που μπορεί να μιλήσανε, αν μιλήσανε, αγαπάνε το τμήμα. Είμαι σίγουρο. Έχουν μια διαφορετική άποψη των πραγμάτων, ένα διαφορετικό τρόπο. Καθόλου δεν με πειράζει. Εμείς πιστεύω τα τελευταία χρόνια που είναι λάθος και της διοίκησης αλλά και του όλου του τμήματος, γιατί θα έλεγα μέσα στη διοίκηση ήταν και ο Νίκος Σταυρόπουλος και τέτοιου συναντήτες που παίρνουν αποφάσεις, ήταν που κατά κάποιο τρόπο δεν ανοίξαμε την αγκαλιά μας και σε άλλο κόσμο. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια. Άλλο κόσμο είναι επιχειρηματικά. Είναι επιχειρηματικά και φιλάθλους που θέλουν να διαβεβαιωθούν να μπουν μέσα στην ομάδα να βοηθήσουν από κάποιο πόστο, έτσι. Mm. Νομίζω ότι αυτό ίσως κάναμε λάθος. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο για από λαϊκή μάζα και πρέπει να είναι μεγάλο για όλο, να έχει μεγάλη αγκαλιά. Παίρνει χαρές ο ΠΑΟΚτσής από το ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο και το συζητάμε τις μεγαλύτερες. Από πάρα πολλά τμήματα του ερασιτέχνη, βόλεϊ, χάντμπολ, άντρες, γυναίκες, παντού. Γυναικείο ποδόσφαιρο, ένα σωρό. Δεν παίρνει χαρά από τον μπάσκετ, παίρνει μόνο ο προβληματισμός σας. Κακοφαίνεται λίγο αυτό που το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια δεν μπόρεσε να δώσει. Κοιτάξτε να δείτε, άλλα τμήματα παίρνει χαρά γιατί υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται Θανάσης Κατσαρής, που αν μην ξεχνάτε το 90 έπαιρνε τότε με τα δικά του και τα δικά του χρήματα τίτλου του Πάξου Μπάσκετ και τώρα μετά από 30 χρόνια είναι πάλι ο μοναδικός παράγοντας. Όταν χρειαστεί και δεν έχει λεφτά, δανειοδοτεί το σωματείο και τα παίρνει πίσω. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα. Τουλάχιστον αυτή τη διοίκηση. Ή αν κάποιοι κυρίαν το δώσουν. Μα κακοφαίνεται, μα πειράζει, μα ενοχλεί. Ειδικά εμένα και άλλα παιδιά που έχουμε μάθει από την εποχή του 1989 τον Νίκο Βεζιρζή, που δεν καταλάβαινε τίποτα. Τα έπαιρνε όλα.
άλλους παράγοντες. Παράγοντες του ΟΑΚ. Μας κακοφαίνεται. Εγώ πάλι σας λέω ότι ειλικρινά δεν θα με πειράζει ο ΟΑΚ από μια χρονιά που μπορεί να διεκδικήσει ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, ούτε Ευρώπη, τίποτα. Να παίζει φυσικά. Αλλά θα ήθελα να υπάρχει νοικοκυριό. Δεν θα ήθελα αυτό που έγινε φέτος. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Αυτή ήταν η χειρότερη χρονιά από αυτά τα χρόνια αυτή τη δίκη. Ήταν η χειρότερη χρονιά. Ήταν πραγματικά χειρότερη χρονιά. Γιατί ανοιχτήκαμε, κάναμε ένα budget πάνω από 800.000. Ήταν αυτά που είπε το μπάνερ ότι πρέπει να ανεβούμε λίγο. Και δυσκολευτήκαμε. Δεν είχαμε τα ανάλογα έσοδα. Και όντως είχαμε κάποια προβλήματα. Κατάλαβα, νομίζω τα καταφέραμε όσο έχει, αν βγάλει το αγωνιστικό τη τελευταία χρονιά, νομίζω τα καταφέραμε σαν δίκηση. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργια παιδιά, από την αρχή όλο να ξαναγίνει. Πάνε, θα λείψει. Θα λείψει. Θα λείψει. Προσωπική μου άποψη. Γιατί ξέρω. Ως προσωπικότητα ή και ως καθημερινότητα. Γιατί εντάξει, ως προσωπικότητα είναι μεγάλη προσωπικότητα. Ο Πάνε το συζητάμε. Και ως δουλειά στην καθημερινότητα. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το μπάσκετ. Είναι ένας άλλος που μπορεί να δει ένα παίκτη να σου πει «Ας μου κάνει». Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει με τον προπονητή και να βρει λύση σε ένα λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος ήρεμος που μπορεί να... Εγώ, ας πούμε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Αυτά τα διαφορετικά θα βρει λύσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι πρόεδρος, αν μπορεί να λειτουργήσει σαν πρόεδρος. Νομίζω ότι θα έλεγα σε άλλο τομέα θα μπορούσε, αλλά δεν πρέπει να φύγει από το χώρο του από τον ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι αυτή. Θέλω και ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, αν και το είπατε απ' έξω, ότι το πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ αναξιόπιστο, ειδικά με αυτά που ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θεωρείτε ότι θα χαλάσει την εικόνα του ακόμη περισσότερο με τις επόμενες σεζόν των Ολυμπιακών στα Παντίο, βγήκε η απόφαση του Αρτσιάδη σήμερα. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, λίγο με καμιά έκπληξη ξαφνικά. Για ένα νόμο. Με νόμο να το καταλάβει. Και επιστρέψει. Ναι, όλα γίνονται. Εσύ τα έχετε ζήσει. Όλα γίνονται. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Τέλο πάντων, έτσι όπω είναι τα δεδομένα. Σαν παράγοντα, δεν είναι καλό. Ειλικρινά σα μιλάω, δεν είναι καλό για τον Πάσκε. Σαν φύλαθρο απλώ, ούτε με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακό έχει πάρει την απόφαση. Μπήκε σε αυτό το τρυπάκι, έβαλε του φύλαθρου να αποφασίζουν. Δηλαδή πράγματα που είναι ανήκουστα για μια επαγγελματική ομάδα. Ναι, θα είναι το πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι δεν θα είναι τόσο ενδιαφέρον. Θα υπάρχουν φυσικά κάποιες άλλες ομάδες, αλλά του τύπου του Ολυμπιακού, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό με τις Ευρωλίγες, θα έχει κάποια. Και πώς θα παίζει, θα παίζει με μια ομάδα δηλαδή στην Α2 και με μια άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα. Πολλά λέγονται, δεν ξέρω. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να τα λύσει η αδελφή. Ναι, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε στεναχωρεί και ούτε θέλω να ακούω. Με ενδιαφέρει μόνο η ομάδα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε για τον Βάρελα. Κάτι είπατε ότι τα πείτε για τον Βάρελα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα, είχα μέσα μου ότι θα τελειώσει το θέμα του ΠΑΟΚ. Γιατί ακόμα όλοι οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ δεν ξέρουν ποιον είναι ο ιδιοκτήτη. Ακόμα δεν ξέρουν ποιο είναι ο ιδιοκτήτη. Δεν το ξέρουν τώρα. Δεν το ξέρει. Όχι. Ο κόσμος, αν ακούγατε τι έλεγε την άλλη μέρα όταν έφυγε ο Βαρέλα ή όταν ακούσει και δεν θα φύγει, ήταν απίστευτο η απόψη. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν από του μεγαλύτερου οικονομικού παράγοντε τη Ελλάδα τα τελευταία 40-50 χρόνια. Τι να σα πω, ίσω και παραπάνω. Που τη χάνει να αγαπάει και την ομάδα. Δηλαδή. Όχι απλώς να επενδύει. Ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Και για τις μεταγραφές που μπορεί να κάνει και για αυτούς που όταν θέλει τον κρατάει. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Επίσης. Τελειώνοντας αυτό να πω, κύριε Καναλάκη, ότι η επιθυμία μου είναι ο κύριος Σταβίδης να μπορέσει να πάρει και τον ΑΣΥΓΜΑ και την ΚΑΕ και την ΠΑΕ να πάρει τα στελέχη που θέλει. Αυτός να είναι ο ηγέτης που είναι, αυτός να είναι ο αρχηγός μας και εμείς θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Οπότε βλέπω και ακούω, είμαστε ορκισμένοι σε αυτόν τον άνθρωπο, όλοι και σαν φίλοι και σαν οπαδοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι και φυσιολογικό. Να σας πω τώρα, όταν σε αυτή την εποχή έχει ένα τέτοιο επιχειρηματία, ένα τέτοιο ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ, ο οποίος δεν αρκείται μόνο εκεί όπου είναι ιδιοκτήτης, αλλά στηρίζει όλα τα άλλα τμήματα. Και όπως είπατε νωρίτερα, είπε κάποια στιγμή ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ποτέ κανένα τμήμα του ΠΑΟΚ να μην γυρνέψει να καταστραφεί. Τι άλλο να ζητήσει ένα σύλλογο. Εμένα μου φτάνει αυτό, αλλά το πιο σοβαρό είναι το εξής, ότι τόσα χρόνια οι φίλοι μας, οι οπαδοί μας, σε δεκαετία του 70, του 80, του 90, κρατήσαν την ομάδα αυτή, την μεγαλώσανε, τη στηρίξανε. Μέχρι να έρθει, όλοι λέγαμε να έρθει ένα ηγετής που να πάρει αυτή την ομάδα. Κανένα δεν πήγαινε το μυαλό του ότι θα έρθει τόσο δυνατός παραγωγικά άνθρωπος. Και τώρα που τον έχουμε δίπλα μας, θα πρέπει κάθε μέρα που κοιμόμαστε να κάνουμε μια
Ευρώπη. Φύγει αυτό. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Καραμπέρης ήταν μέλος της διοίκησης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το ζήτημα το οποίο σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δεδομένη τη απόφαση του πρέσβη για την παραίτηση και όλων των εξελίξεων που πρέπει να δρομολογηθούν, με δεδομένο επίσης από την πλευρά όλων των ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα το ότι θα πρέπει αυτή η ομάδα να βρει επενδυτή, να βρει ιδιοκτήτη και ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν αυτός ο ιδιοκτήτης να είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κουβεντιάσουμε διάρρηση τεχνικό ποδόσφαιρο.